Γεια, τι κάνετε? Είμαστε σε αποστολή. Σε αποστολή φωτογράφησης. Εγώ φωτογράφος, τα μοντέλα μου είναι τα καπέλα. Κάνουμε, πώς το λένε, δημιουργική φωτογράφηση προϊόντων ή αλλιώς... Creative Product Photography, έτσι, και σας κουβαλάω μαζί μου, αναγκαστικά, έτσι. Γιατί να μην βλογκάρουμε, ρε, πάει χαμένος ο κόπος και ο χρόνος. Μάνας μάρα δύο τριγώνια, έτσι, Dreams and Dreams, που σας έλεγα, και θα φροντίσω κάτι και για giveaway. Κάτι θα φροντίσω, κάτι θα κάνω, κάτι! Όχι, δεν μπορείτε να πείτε, ε. Σκηνικό, special. Για να μην λέτε. Για να μην λέτε. Εδώ. Και πάλι επίσημα να σας χαιρετήσω σε ένα διαφορετικό σημείο της πόλης, στην οδό Λαγκαδά. Ο πιστεύω μου, η οδός Λαγκαδά είναι κεντρική, η οδός Λαγκαδά είναι ο κεντρικός δρόμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης που συνδέει το κέντρο με περιοχές όπως Νεάπολη, Σικές, Σταυρούπολη και όλα τα σχετικά. Και αυτός εδώ που βλέπετε μπροστά μας, ωραίος δρόμος, είναι ιστορικός και είναι, νομίζω ότι είναι το τέρμα της Αγίου Δημητρίου. Το δυτικό άκρο της Αγίου Δημητρίου. Εδώ λέει ότι είναι η Αγίου Νέστορος, που βγάζει νόημα. Τι ωραίο αυτό. Βγάζει νόημα σαν προέκταση της Αγίου Δημητρίου. Μπορεί να λέω και βλακίες βέβαια τόση ώρα. Αλλά είμαστε τέλος πάντων στο δυτικό άκρο του ιστορικού κέντρου. Έχει πολύ ζέστη σήμερα, έχει ακόμα. Και η δουλειά κάτω από τον ήλιο δεν ήταν ότι πιο σοφό, αλλά εντάξει. Πουλάκια! Πουλάκια! Περιστράκια! Είναι το πάρκο του αέρα. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν τον έχω περπατήσει ποτέ αυτόν τον δρόμο. Ποτέ. Και έτσι όπως τον έβλεπα από το αστικό, τον λιγουρευόμουν. Λέω να πάω από εκεί πέρα να περπατήσω. Ναι, το έχω αυτό. Μ' αρέσουν οι εξερευνήσεις και οι εξορμήσεις. Μάλλον αυτή είναι η Αγίου Δημητρίου. Τέλος πάντων. Καταλάβατε. Τώρα κατευθύνομαι. Ναι, έλα, εντάξει, λοιπόν, το βρήκαμε. Λοιπόν,
Αυτή είναι η Αγίου Δημητρίου. Αυτή είναι η Αγίου Δημητρίου. Σωστά είχα προσανατολιστεί. Αυτή είναι η διακλάδωση Αγίου Νέστερος και έχουμε βγει στην περιοχή Καφαντάρη. Πάρα πολύ παλιά και ιστορική περιοχή. Εδώ στο Καφαντάρι πήρε το όνομα από το καφενείο που υπήρχε μέχρι πρώτην ως το Καφαντάρι, από τα παλιότερα καφενεία της Θεσσαλονίκης, το οποίο δυστυχώς έκλεισε και τώρα είναι ένα take away φάση στέκι. Πάμε να το δούμε και μπορεί και να κάτσουμε. Παραμένει Καφαντάρι, το Καφαντάρι. Απλά άλλαξε ύφος. Κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τη μαμά Βάσο. Από πάνω είναι φυσικές. Όλο από πάνω. Είναι πανέμορφη γειτονιά. Πανέμορφη γειτονιά. Και εδώ είναι απομεινάρι από το από τη δυτική πλευρά του Βυζαντινού τείχους, το οποίο συνεχίζει μέχρι πάνω, τέρμα πάνω σηκέσανε πόλη. Παλιατζίδικο, μάλλον. Έχει και το τηλέφωνο απ' έξω. Όποιος έχει παλιά πράγματα για πέταμα, ας τον πάρει ένα τηλέφωνο τον άνθρωπο. Σας έχω ξαναφέρει εδώ στους 12 Αποστόλους. Σας έχω ξαναφέρει σε κάτι βαπτίσια το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εδώ είναι το ραντεβού μας. Περιμένουμε για να καθίσω κάπου, παιδιά, να πιω ένα καφέ, ένα κουβό ακριό νερό, να ξεκουραστώ, να πάρω μια ανάσα και να μπορέσω να γυρίσω σπίτι. Φανταστείτε ότι ήμουνα τέρμα δυτικά στην πόλη και έχω φτάσει. Πού έχω φτάσει? Έχω φτάσει δυτικό κέντρο και έχω μπροστά μου μετά για να γυρίσω σπίτι μεγάλο ταξίδι. Όποιος λέει ότι η Θεσσαλονίκη είναι μικρή, παιδιά, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Και πιστεύω δεν θα άντεχα να έμενα Αθήνα, που είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα μεγαλύτερη. Τρέλα. Μια χαρά. Είμαι φαζή. Τόσο καιρό κατέβαινα στο σταθμό, ενώ μου αφήνει Αγίου Δημητρίου το λεωφορείο. Δεν ήξερες, Μίνα. Θέλω να έχεις πολύ αυτοεκτίμηση. Δεν είσαι χασί. Πάμε εδώ να πιούμε καφέ. Εδώ στους 12 Αποστόλους έχει εδώ ένα καφενείο. Δεν θα πάμε κάπου στο κέντρο. Έχει πάρα πολύ κάψα. Πρέπει πηγόντως να ενυδατωθώ, να πιω καφέ, να πιω και νερό, να πάμε και κάνω.
Ναι, πιες εδώ ένα καφέ. Και πάμε και στο παραδοσιακό. Εκεί κάτω, σκούρα. Πάμε να κάτσω, δεν αντέχω. Να πιω νερά, να πιω καφέδες. Να συνέλθω. Να τη 12 Απόστολη. Όμορφη. Όμορφη η κλεισίτσα. Και αυτή έτσι πρωτοχριστιανική σχεδόν, πάρα πολύ παλιά. Και θα καράξουμε σε αυτό το καφενείο που το έχω... Το ξέρεις? Το ξέρω, ξέρω την ύπαρξή του και θέλω να κάτσω εδώ και κάτι αιώνες, θέλω να κάτσω. Ένα, ήρθε, σιγάρα από εκεί να πάρω. Έχει ψηλικά, δεν έχει, εδώ δεν έχει. Καφέ κάνε, δε, ή μόνο και αυτό μαγειρίο. Κοίτα, είναι φοιτητό. Φοιτητό φάση είναι εδώ πέρα. Όταν θες να πιεις καφέ, δεν βρίσκεις. Ήρθες γρήγορα. Πού είσαι από τώρα? Οι δυτικές συνοικίες του κέντρου, έτσι, οι γειτονίτσες περίεργες με ψαγμένα μαγαζάκια. Έχει, άλλο αέρα. Την έχασα. Ποιος ξέρει τώρα που είναι. Πού ήσουν καλέ? Πήγα πήρε τσιγάρα. Α, είχε ψιλικατζίδικο εκεί. Ναι, και μου έδωσε ένα τάλιρο το οποίο δεν μου άρεσε. Οκ, πάμε. Τι βρήκαμε? Άμα δεν μας το Αντιγονιδών. Αγάπη μου, τι είναι γευρί μου, λουλουδάκι μου, μπορώ να σε καϊδέψω? Τι είσαι εσύ, λουλούδι μου, αγάπη μου, αγμαρε δεν βλέπει το αγόρι μου, λουλουδάκι μου εσύ, αγάπη μου εσύ, ναι αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Καλό μου παιδί. Καλό μου παιδί. Είναι τυφλούλ. Αγόρε το γλυκούλι μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου. Χειροποίητα. Δερμάτινα είδη. Αντιγονιδών 8. Τέλειο!
Παλαωρίτου. Τα σπάει. Γενικά είναι και πιο μεγάλη, αλλά είναι. Δεν το πρόλαβα εγώ σαν στέκι. Να κάτσουμε εδώ που έχει δροσιά. Θα πεθάνω. Δίπλα στα νεράκια που ακούγονται. Να κάτσουμε. Είχες κάποιο συγκεκριμένο σημείο για να καθίσουμε? Όχι, απλά να κάτσω, ήμουν οκ. Α, εκεί πήγαινες. Ναι. Πέρα νησίου, εκεί πήγαινα. Στο ωραίο καστρο πήγαινα. Και πώς πήγαινε στο στερεό καστρό, ρε? Μας παίρνανε με λεωφορείο. Μας παίρνανε με λεωφορείο. Θυμάσαι πώς λεγότανε? Βέβαια, στο Γιαννάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Όχι, και μετά την έκτη, την έκτη λυκείου γυμνασίου, γιατί μετά από ένα χρόνο σε μας έγινε λύκειο. Μας κατέβασαν γιατί είχε κλείσει και πηγαίναμε Τσιμουρότα. Το Τσιμουρότα ήταν κοντά στο Πέμπτο, πίσω από την Εγνατία, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας και αέρα στα πάνια. Καλέ, πάρ' το καλαμάκι. Τώρα είμαι ευτυχισμένη. Έχω νεράκι και καφεδάκι. Εδώ σου αρέσει, θα ήθελες να πούμε ένα καφέ εδώ? Όχι, και μόνο που ακούω τα νεράκια πλάτσα πλούτσα. Αχ. Παράδεισος. Beverly. Το μαγαζί λέγεται Beverly. Beverly Hills. Αχ. Γιατί σ' αρέσουν τα νερά, τα συντριβάνια. Ωραία. Να πάρουμε μία συνέντευξη από το αστέρι του καναλιού. Από το, από αυτό, πώς λέγεται μωρέ, από τη φύρμα του καναλιού, τη Βασιλική, μαμά Βάσο, πες ένα για στους θαυμαστές σου και μην μιλάς σαν βουλευτής, δεν μπορώ. Καλησπέρα.
Είμαστε σε μια πολύ ωραία περιοχή, στις παρυφές της Σπράγκων με τα Συντριβάνια, και μετά από μια πολύ ζεστή ημέρα πίνω καφέ με το αγαπημένο μου πλασματάκι που την αγαπώ υπερβολικά, και εγώ ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα δεν μ' αρέσει να εκτίθεμαι. Τώρα πάει, στα το έκανες. Τώρα πάει, το έκανες. Αλλά λόγω της μεγάλης μου αγάπης προς το παιδί μου, αποδέχομαι τις διαταγές της να βγαίνω στο καναλάκι. Αλλά δεν μου αρέσει ο τίτλος ότι είμαι φίρμα. Φίρμα δεν ήμουν ποτέ. Δεν θα γίνω ποτέ φίρμα. Οι φίρμες είναι ψωνάρες. Και μ' αρέσει ως άνθρωπος να ακούω παρά να μιλάω και να εκτίθεμαι. Αυτά, παιδιά, την αγάπη μου. Bye! Την αλήθεια μου. Σήμερα είμαστε πιο κουρασμένες και υποτονικές. Είναι 40, χτύπησε σήμερα. 34. Πω, 34 και νιώθουμε έτσι. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Οπότε είμαστε πιο chill, χαλαρά. Αλλά δόξα τω Θεώ που είναι καλοκαιράκι. Όπως και να έχει το καλοκαιράκι, είναι καλοκαιράκι. Έχει η καρδιά μου καλοκαιράκι. Λαρα λα 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 λα. Oui. Θα σας χαιρετήσω σε περίπτωση που κλείσω απότομα. Άλλα να χαιρετήσουμε την Πόπη. Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στην Πόπη. Πόπη, ευχαριστούμε που μας βλέπεις. Η φιλενάδα σου είναι άπαιχτη. Παπάκι μου, το πόσο σ' αγαπάω το γνωρίζεις. Ευχαριστούμε που μας βλέπεις πάρα πολύ, κοριτσάκι μου. Καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή δύναμη στην οικογένειά σου. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Θα σας χαιρετήσω από τώρα και ό,τι άλλο πλανάκι υπάρχει θα το βάλω. Αλλά εγώ ας πω ένα γεια σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα γεια σας. Συνεχίζουμε λίγο βολτίτσα. Πάει για μπόρα ο καιρός, έτσι να δροσίσει λίγο. Και ξεκινάω για επιστροφή προς επανομή, πίσω στην έδρα μου. Λοιπόν, φιλάκια. Α, και σας έχω... Σήμερα θα το ανεβάσω ή σε άλλο βιντεάκι, το δωράκι. Όχι σε άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, στο επόμενο θα σας τα δείξω. Είναι έτοιμα. Άνοιξε και το Χαράρα, το θυμάστε? Με τον κύριο Βασίλη. Άνοιξε, οπότε μια μέρα θα έρθουμε. Θα έρθουμε να πιούμε εδώ καφεδάκι, στο Χαράρα. Μια ιδέα. Ναι, βέβαια, με βουκαμβίλιες. Να τις οι βουκαμβίλιες. Αληθινή. Ναι, αληθινή βουκαμβίλια. Όχι ρε φίλε. Αγίου Μινά. Η ομορφότερη γωνίτσα της πόλης. Του κύριε Βασίλη του Πακαντού. Του δουλεύει ο Ηλίας. Α, ναι, ξέρω. Το βγάλουμε και πίνω. Το έχω βγάλει άλλη φορά. Πηγαίνω και πίνω καφέ εκεί. Πάμε.